για να μιλήσουμε για ένα μείζον, κατά τη γνώμη μου, ζήτημα, που είναι το ζήτημα της παιδείας. Προτού μπούμε στα θέματα της παιδείας, θα μου επιτρέψετε να κάνω μία σύντομη αναφορά στην επικαιρότητα, καθότι οι μέρες που διανύουμε είναι ιδιαίτερα κρίσιμες. Η κυβέρνηση, κυρίες και κύριοι, ετοιμάζεται να υπογράψει ένα τέταρτο αχρίαστο, εξαιρετικά επώδυνο μνημόνιο, χωρίς λεφτά για τη χώρα. Κάθε μία από αυτές τις λέξεις που σας είπα, θα σας την εξηγήσω. Μίλησα για τέταρτο μνημόνιο. Γιατί μίλησα για τέταρτο μνημόνιο? Μα γιατί το τρίτο μνημόνιο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ δεν περιέχει τα μέτρα αυτά 3,6 δις, τα οποία ετοιμάζεται τώρα αυτή η κυβέρνηση να περάσει τη Βουλή των Ελλήνων. Είναι νέα μέτρα, τα οποία δεν ήταν μέσα από το μνημόνιο. Είναι λοιπόν ένα τέταρτο μνημόνιο. Είναι ένα μνημόνιο αχρίαστο. Γιατί είναι αχρίαστο? Γιατί πριν από μερικούς μήνες οι δανειστές δεν είχαν απολύτως καμία απέτηση για νέα πρόσθετα μέτρα. Να σας θυμίσω το ασφαλιστικό. Ο κύριος Κατρούγκαλος πέρσι πέρασε έναν πάρα πολύ επώδυνο νόμο για τις ασφαλιστικές εισφορές, προκειμένου να καλύψει ένα κενό το οποίο έλεγαν οι δανειστές ότι υπήρχε, 1,8 δις ασφαλιστικά ταμεία. Και υποτίθεται ότι πήρε αυτά τα πάρα πολύ δύσκολα μέτρα προκειμένου να κλείσει το κεφάλαιο του ασφαλιστικού. Θα περίμενε λοιπόν κανείς ότι πήρε αυτά τα δυσβάσταχτα μέτρα, τα οποία ταλανίζουν πάρα πολύ κόσμο σήμερα, και ότι θα έρθει το ασφαλιστικό. Και όμως, λίγους μήνες αργότερα, βλέπουμε νέες απαιτήσεις για το ασφαλιστικό, άλλο 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία ζητούν εκ νέου οι δανειστές. Είναι έμπρακτη απόδειξη του ότι πριν από μερικούς μήνες οι δανειστές δεν ζητούσαν αυτά τα μέτρα, τώρα τα ζητάνε γιατί κάθε μέρα που περνάει, κάθε εβδομάδα που περνάει, κάθε μήνας που περνάει, η χώρα μας χάνει σε αξιοπιστία και μεγαλώνει το δημοσιονομικό κενό. Με αποτέλεσμα οι δανειστές να ζητούν όλο και περισσότερα. Και να σας θυμίσω ότι ο Αλέξης Τσίπρας έλεγε ότι δεν θα συμφωνήσει σε ούτε ένα ευρώ μέτρα πρόσθετα. Ούτε ένα ευρώ. Πόσα του ζήτησαν? 3,6 δισεκατομμύρια. Πόσα έδωσε? 3,6 δισεκατομμύρια. Ό,τι ακριβώς του ζήτησαν, αυτά ακριβώς έδωσε. Είπα ότι είναι ένα μνημόνιο εξαιρετικά επώδυνο. Εξαιρετικά επώδυνο γιατί προβλέπει μέτρα που θα ξεζουμίσουν την ελληνική κοινωνία και δει τα μεσαία εισοδήματα, τα χαμηλότερα εισοδήματα. Μιλάμε για μόνιμα μέτρα 2% για το 2019 και για το 2020. Αντί για τη 13η σύνταξη που σκόταν ο ΣΥΡΙΖΑ, τώρα κόβεται και η 12η και η 11η ενδεχομένως με το αφορολόγητο. Και να σας θυμίσω ότι η κυβέρνηση αυτή και ο Υπουργός Οικονομικών της, ο κ. Τσακαλώτος, υποσχόταν ότι αρχικά υποσχόταν 12.000 ευρώ αφορολόγητο. Εν συνεχεία είπε ότι αν πέσει το αφορολόγητο κάτω από τις 9.000 ευρώ, θα παραιτηθεί. Έπεσε στις 8.600 και όπως ξέρετε δεν παραιτήθηκε, δυστυχώς ακόμα τον έχουμε. Και όχι μόνο αυτό, τώρα ρίχνει το αφορολόγητο στα 5.600. Και δεν έχει ούτε τη στοιχειώδη αξιοπρέπεια να παραιτηθεί. Και πλέον αυτόν, η κυβέρνηση για το 2018 δεσμεύεται να μειώσει φοροαπαλλαγές, να μειώσει εκπτώσεις που ίσχυαν, εκπτώσεις φόρου για ιατρικές δαπάνες, μείωση του επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης, μείωση του επιδόματος παιδιών, μείωση της στήριξης στις οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα, μείωση επιδομάτων φτώχειας και ούτω καθεξής. Και τα κάνει όλα αυτά και θα περίμενε κανείς ότι τουλάχιστον υπάρχει κάποιο αντάλλαγμα σε όλα αυτά. Ότι υπάρχει κάποια χρηματοδότηση της χώρας η οποία έρχεται. Όχι. Όλα αυτά τα μέτρα, τα οποία θα ισχύσουν όταν ο κ. Τσίπρας δεν θα είναι πια στην κυβέρνηση, γιατί αυτή είναι η μόνη κόκκινη γραμμή που έχει τηρήσει, τα μέτρα τα οποία συμφωνεί να εφαρμοστούν αφού εκείνος δεν θα είναι πια πρωθυπουργός και η κυβέρνησή του δεν θα είναι στα πράγματα. Όλα αυτά λοιπόν τα μέτρα προβλέπονται χωρίς καθόλου λεφτά για τη χώρα. Χωρίς ως αντάλλαγμα κάποια χρηματοδότηση. Άρα, η κυβέρνηση δεσμεύει τη χώρα για μετά τη λήξη της θητείας της, με επώδυνα μέτρα και χωρίς τίποτα σε αντάλλαγμα. Και τι μας λένε? Μας λένε μην ανησυχείτε, για κάθε ένα ευρώ που θα σας παίρνουμε, θα σας το δίνουμε πίσω μέσα από τα αντίμετρα. Πρόκειται για εμπεγμό, δυστυχώς. Για εμπεγμό της ελληνικής κοινωνίας. Γιατί? Γιατί τα μέτρα, τα δυσβάστατα που θα εφαρμόσουν,
η περικοπή των συντάξεων, η μείωση του αφορολόγητου είναι σίγουρα μέτρα, βέβαια μέτρα, τα οποία θα εφαρμοστούν από το 2019, ενώ τα αντίμετρα, τα οποία υποτίθεται ότι έχουν συμφωνηθεί, είναι αβέβαια, είναι ενδεχόμενα και κυρίως μόνο θα εφαρμοστούν αν η χώρα πιάσει 3,5% πλεόνασμα. Και για ό,τι καταφέρει να ξεπεράσει, για όποιο ποσό καταφέρει να ξεπεράσει το 3,5%, δηλαδή αν καταφέρει να πιάσει 4% πλεόνασμα, τότε θα εφαρμοστούν μόνο 0,5% αντίμετρα. Δηλαδή, με λίγα λόγια, αυτά τα 2% αντίμετρα που μας λέει ο κ. Τσίπρας ότι θα εφαρμόσει, θα τα εφαρμόσει αν η χώρα πιάσει πρωτογενές πλεόνασμα 5,5%. Γι' αυτό, κυρίες και κύριοι, εμείς δεν ψηφίζουμε τα αντίμετρα. Γιατί για να εφαρμοστούν τα αντίμετρα, αυτό σημαίνει ότι η ελληνική κοινωνία θα έχει ξεζουμιστεί τελείως. Πρόκειται για εμπεγμό της ελληνικής κοινωνίας, για εμπεγμό των Ελλήνων πολιτών. Για άλλη μια φορά, η κυβέρνηση αυτή δυστυχώς εξακολουθεί και πουλάει ένα παραμύθι. Ενδεικτικό είναι ότι ο κύριος Τσίπρας πρόσφατα, σε μια συνέντευξη που έδωσε, είπε, όταν ερωτήθηκε για την υπερφορολόγηση, πώς κάνετε έτσι. Ένα φόρο ανεβάσαμε από το 23% στο 24%. Πώς κάνετε έτσι. Μόνο που δεν ανέφερε τους άλλους 26 φόρους που έχει δημιουργήσει ή αυξήσει ο ίδιος. Αυτή είναι η κυβέρνηση, λέει αυτά που τη βολεύουν, δεν λέει την αλήθεια στον ελληνικό λαό, λέει ό,τι μπορεί για να κρατηθεί στην εξουσία. Και όλα αυτά έρχονται μέσω μιας πάρα πολύ κακής οικονομικής κατάστασης. Να σας θυμίσω ότι το 2014, το τρίτο τρίμηνο του 2014, η ελληνική οικονομία ήταν η πιο γρήγορα αναπτυσσόμενη οικονομία στην Ευρωζώνη. Σήμερα είμαστε η μόνη χώρα της Ευρωζώνης η οποία είναι σε ύφεση. Από πρώτη έχουμε πάει τελευταία. Και αυτό πότε έγινε? Αυστηρά την περίοδο διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Απέναντι σε όλα αυτά, εμείς προβάλλουμε ένα τελείως διαφορετικό σχέδιο. Ένα τελείως διαφορετικό μείγμα δημοσιονομικής πολιτικής, με λιγότερους φόρους και λιγότερες δαπάνες. Έχουμε μια βασική διαφορά φιλοσοφίας με το ΣΥΡΙΖΑ και τον κύριο Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας θέλει τη μικρή πίτα που ήδη έχουμε, τη μίζερη πίτα, να τη μοιράσει με λίγο διαφορετικό τρόπο, τάχα πιο δίκαιο τρόπο. Εμείς θέλουμε αυτή την πίτα να τη μεγαλώσουμε. Πώς τη μεγαλώνεις? Δημιουργώντας δουλειές, νέες θέσεις εργασίας, προσελκύοντας επενδύσεις. Είναι το αντίθετο ακριβώς από αυτό που κάνει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Να σας θυμίσω το παράδειγμα του ελληνικού. Η μεγαλύτερη επένδυση στα Βαλκάνια, η οποία θα δημιουργήσει δεκάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας, η οποία ήταν έτοιμη προς αξιοποίηση από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. 2 χρόνια δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα. Και όχι μόνο αυτό, βάζουν διαρκώς οι ίδιοι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ προς κόμματα, προκειμένου ακριβώς να μην πραγματοποιηθεί αυτή η επένδυση, η οποία θα δημιουργήσει τόσες νέες θέσεις εργασίας. Θέλουν να είμαστε όλοι ίσοι, αλλά ίσοι πώς? Προς τα κάτω. Κάθε προσπάθεια για διαφοροποίηση, κάθε προσπάθεια για ανέλυξη τιμωρείται από το ΣΥΡΙΖΑ. Και θα σας μιλήσω συγκεκριμένα. Συγκεκριμένη ζημιά που έχει επιφέρει η διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ στην παιδεία. Εσείως έχουμε 3 υπουργούς παιδείας μέχρι σήμερα. Τα έχει καταφέρει εξ αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε 3 υπουργούς παιδείας σε διάστημα 2 ετών. Ο κύριος Μπαλτάς και ο κύριος Φίλης. Ανάμεσα στα επιτεύγματά του, στα επιτεύγματα βεβαίως εντός εισαγωγικών, η κατάργηση εν της πράγμαση των πρότυπων σχολείων. Σας μιλώ αυτή τη στιγμή με κάθε ειλικρίνεια. Αντί ως πολιτικό σύστημα εν γέννη, πέρα και πάνω από κόμματα, και το τονίζω αυτό, να κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου όλα τα δημόσια σχολεία της χώρας να γίνουν πρότυπα, να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια προκειμένου όλα τα σχολεία μας να γίνουν πρότυπα, αυτή η κυβέρνηση, ποιο είναι το πρώτο νομοσχέδιο, η πρώτη προτεραιότητα που είχε στην παιδεία, πρώτο νομοσχέδιο που έφερε ο κ. Παλτάς, ήταν να καταργήσει εν της πράγμαση τα πρότυπα σχολεία. Και από 30 τόσο που ήταν στην Ελλάδα, έχει αφήσει πόσα? 4,5. Και λέω 4,5 γιατί έχει αφήσει 4 στην Αθήνα και μισό στα Ιωάννα. Ούτε αυτό δεν μπορούν να κάνουν σωστά. Ούτε να καταργήσουν ένα σχολείο δεν μπορούν σωστά. Η ζωσημαία σχολή Ιωαννίνων κατήργησαν το Λύκειο και άφησαν το Γυμνάσιο.
Δηλαδή τα παιδιά που πάνε στο πρώτο σχολείο στα Ιωάννινα να μην μπορούν ούτε καν εντός του ίδιου σχολείου να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους σε αυτό το πρότυπο σχολείο. Δεν είναι τυχαίο. Ξέρετε, τα πρότυπα σχολεία πράγματι αφορούν πολύ λίγο κόσμο, γιατί δυστυχώς είναι λίγα στη χώρα μας. Τα αναφέρω όμως γιατί είναι ενδεικτικά της νοοτροπίας του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι δηλωτικά της ιδεολειψίας τους. Της ιδεολειψίας του όλοι ίση προς τα κάτω. Όποιος είναι επιμελής και διαβάζει, όποιος καταφέρει με τους σκόπους του, με τις δυνάμεις του να διαπρέψει, όχι, δεν πρέπει να διαπρέψει, πρέπει να είμαστε όλοι ίση προς τα κάτω. Γι' αυτό δεν θέλουν τα πρότυπα σχολεία. Πρώτο πλήγμα μεγάλο λοιπόν, η κατάργηση της πράγμας των πρότυπων σχολείων. Εν συνεχεία, η πολύ σημαντική υποβάθμιση του ολοήμερου σχολείου. Το ξέρετε όσο από εσάς είστε εκπαιδευτικοί, το ζείτε καθημερινά και είδατε με την εμπάθεια και την αιμονή με την οποία ο κύριος Φίλης θέλησε να υποβαθμίσει τα ολοήμερα σχολεία. Οι εξετάσεις στο γυμνάσιο πλέον γίνονται μόνο σε 4 μαθήματα. Και το ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα, στο σχολείο όταν κάτι δεν εξετάζεται, ουσιαστικά ακυρώνεται στην πράξη. Ακυρώνονται λοιπόν στην πράξη όλα τα άλλα μαθήματα γιατί για κανέναν απολύτως λόγο. Και φτάνω στο απόγειο ίσως της μεγάλης οπισθοδρόμησης που κατάφερε η κυβέρνηση αυτή στην παιδεία και δει στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση ο περίφημος νόμος Μπαλτά Κουράκη για την επιλογή στελεχών εκπαίδευσης. Όσοι από εσάς δεν είστε εκπαιδευτικοί, με δύο λόγια, η κυβέρνηση με μία επίφαση θα έλεγα δημοκρατικότητας, είπε ότι στο σχολείο για να εκλέγεσαι ως διευθυντής θα πρέπει να σε εκλέξουν ανώνυμα οι συνάδελφοί σου. Εμείς είχαμε κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου πολύ νωρίς στη Βουλή και είχαμε πει ότι μία τέτοια ρύθμιση θα ήταν σαφώς αντισυνταγματική. Και δυστυχώς επιβεβαιωθήκαμε. Και λέω δυστυχώς γιατί το αποτέλεσμα της ακύρωσης από το Συμβούλιο της Επικρατείας του νόμου Μπαλτά Κουράκη είναι μια τεράστια αναστάτωση στην εκπαίδευση. Το ζείτε, βλέπω εκπαιδευτικούς να κουνάνε το κεφάλι τους, το ζείτε φαντάζομαι καθημερινά, γιατί βάσει αυτού του αντισυνταγματικού νόμου, του νόμου ο οποίος κρίθηκε αντισυνταγματικός από το ανώτατο συμβούλιο της χώρας, από το ανώτατο δικαστήριο της χώρας, από το Συμβούλιο της Επικρατείας, επιλογές διευθυντών οι οποίες έχουν γίνει βάσει αυτού του νόμου είναι εν δυνάμει προσβλητές.